Κατερίνα Κορώνης είναι μια κυρία με καταγωγή από την Ουκρανία, κάτοικος Πειραιά. Στις 12 του Μάρτη γύρισε η μαμά με αδελφή και δύο παιδιά βέβαια. Το ένα χρειάστηκε να εισέλθηκε στο νοσοκομείο. Θα μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας, κυρία Κορώνης. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας... Ναι, γυρίστε... Για πείτε μας, βέβαια, πείτε μας. Ναι, το ταξίδι ήταν λίγο δύσκολο. Ήταν 4 και μισή μέρα ήταν στον δρόμο. Τρένο, δύο λεωφορεία και αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί έχει πνευμόνια και έχει μπει στο νοσοκομείο για 3 μέρες και τώρα έχει πάρει εξιτήριο και συνεχίζει να παίρνει φάρμακα στο σπίτι και είναι τώρα καλύτερα, αλλά είχε πολύ άγχος επειδή ήταν 2 μέρες με ύψιλο πυρετό στον δρόμο μέχρι 38 και 39 και φοβόντουσαν να κατέβουν από το λεωφορείο να πάνε στο νοσοκομείο κάπου που δεν ξέρουν και ρισκάρανε πάρα πολύ για να φτάσουν εδώ και να πάνε στο νοσοκομείο να προλάβουν. Μάλιστα, από ποια περιοχή ήρθαν στην Ελλάδα? Από Κίεβο ήρθανε. Από Κίεβο. Τι σας είπαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι να φτάσουν στα σύνορα, να τα περάσουν, να έρθουν στην Ελλάδα? Αντιμετώπισαν κινδύνους, δυσκολίες στη διαδρομή, πώς ήταν από το Κίεβο? Ναι. Πρώτα απ' όλα ήταν το τρένο ήταν σε κατάσταση όρθιοι. Ήταν όρθιες το τρένο πρώτα απ' όλα, 12 ώρες. Μετά έπρεπε να κοιμηθούν σε ένα κτίριο που στο πάτωμα με πολλούς ανθρώπους που τους έχουν φιλοξενήσει σε ένα γραφείο, μεγάλο γραφείο. Μετά έπρεπε να αλλάξουν από μία πόλη σε άλλη, να πάνε με το λεωφορείο. Φτάσανε στην πόλη μετά της η ώρα που δεν πρέπει να κυκλοφορείς και έπρεπε να φωνάξουν αστυνομία για να μπορέσουν να πάνε στο ξενοδοχείο που τους φιλοξενήσανε. Ναι. Γι' αυτό αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των παιδιών. Επικοινωνείτε με δικούς σας ανθρώπους καθημερινά πάνω στην Ουκρανία? Έχετε επαφή? Και σε ποιες περιοχές? Ναι, καθημερινά. Είναι όλοι δικοί μου είναι στο Κίεβο. Όλοι οι γνωστοί που τους έχω από το Ιρπίν έχουν μεταφερθεί στο Λβόβ. Και τώρα, άμα επικοινωνώ, είναι στο Λβόβ ή έχουν προχωρήσει για Γερμανία και Πολωνία. Είναι μόνο η οικογένεια μου που ήρθε εδώ, επειδή εγώ ζω εδώ. Οι φίλοι μου όλοι πάνε προς Δύση. Μάλιστα. Και πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκουν μια μεγάλη αγκαλιά εδώ στην Ελλάδα? Τι σας λένε, πώς νιώθουν και αν σκέφτονται την επιστροφή κάποια στιγμή, να γυρίσουν πίσω, να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης? Πρώτα απ' όλα φοβούνται ότι θα χάσουν σπίτια. Τι θα γίνει με τα σπίτια, φοβούνται. Δεν ξέρουν πώς θα είναι, άμα θα μείνουν σπίτια μετά από αυτά που γίνονται. Όλοι θέλουν να γυρίσουν. Γιατί αυτή ταξίδι για το εξωτερικό, αυτό το ταξίδι για εξωτερικό δεν είναι προετοιμασμένο. Δεν ήταν άνθρωποι να πάνε, να δούνε βαλίτσες και να πάνε, ξέρετε, να ξεκουραστούν. Ήταν με πολύ άγχος, φεύγανε, δεν πήρανε ούτε ρούχα. Γιατί ήρθανε χωρίς τσάντες. Δηλαδή δεν έχουν ισόρροχα. Και... όλα πρέπει να τα βρίσκουν, να τα... Ευτυχώς που εδώ βοηθάνε πολύ, διότι μόλις κάποιος μαθαίνει ότι έχουν φύγει από το Κίεβο και είχαν έρθει με παιδιά, λαμβάνουν βοήθεια. Και ξέρετε, η φίλη μου έχει δώσει το σπίτι να ζουν. Να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Χθες μιλούσαμε στην εκπομπή, ζωντανή σύνδεση, με Αθήνα πάλι, με μια κυρία η οποία ήρθε από την Ουκρανία και μας είπε ότι το μοναδικό που έβαλε στις βαλίτσες και στην τσάντα της ήταν πέρα από 2-3 ρούχα, 2-3 μπλούζες και 2-3 παντελόνια, φωτογραφίες, αναμνήσεις. Θέλησε λοιπόν να αφήσει πράγματα δικά της, προσωπικά αντικείμενα, και να βάλει μόνο φωτογραφίες των παιδιών και των δικών της ανθρώπων. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να αγοράσει στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να αγοράσεις και δεν ξέρεις άμα θα τα βρεις πίσω. Και ας πούμε, εάν δεν θα μπομπαρδίζουν τα σπίτια, δεν έχει κανένα έλεγχο υπό το σπίτι σου. Μπορούν να μπουν να κλέψουν. Γιατί εμείς έχουμε ακούσει πολλοί που κλέβουν οι Ρώσοι εκεί που περιοχές που τους έχουν πιάσει.
κλέβουν εκεί. Δηλαδή δεν ξέρει άμα θα έρθει και θα βρει κάτι που είναι σημαντικό για σένα, σαν φωτογραφίε. Πήραμε και μάλιστα και το γατί, πήραμε και το σκυλί. Γιατί πάλι δεν ξέρει άμα θα το αφήσει σε κάνα γνωστό στο Κίεβο και θα πρέπει να έχει καταλήψει τι θα γίνει με κάτι που αγαπά. Οπότε παίρνουν και τα ζωάκια μαζί. Παίρνουν και τα ζωάκια μαζί. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Κυρία Κορώνης, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Δεν σας ρώτησα αν συγκεντρώνετε ήδη πρώτης ανάγκης εκεί οι Ουκρανοί του Πειραιά της Αθήνας. Με κατεύθυνση πάνω την Ουκρανία. Για πείτε μας. Ναι, εγώ έχω ακούσει ότι συγκεντρώνονται πάρα πολύ. Είχα δει ότι πολλά φορτηγά έχουν φύγει για την Ουκρανία. Εγώ ενδιαφέρομαι τώρα να μάθω και πώς μπορώ να βοηθήσω σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα, γιατί όλη η βοήθεια πάει για την Ουκρανία. Και τώρα δεν ξέρω πώς να βοηθήσω και στους δικούς μου και στους άλλους ανθρώπους που έρχονται χωρίς βαλίτσες, χωρίς τίποτα. Είναι και αυτό που πρέπει να, πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Τώρα ψάχνουμε και κάνουμε έρευνες να καταλάβουμε ποιες οργανώσεις κάνουν αυτή τη δουλειά. Κυρία Κορώνης, βέβαια. Βέβαια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είναι αυτό το χαμόγελο όλων των ανθρώπων που συνδεόμαστε, αλλά έχουν την ελπίδα ότι κάποια στιγμή από τη μία θα ξαναδούν τους δικούς τους ανθρώπους, θα σταματήσει ο πόλεμος και πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι βέβαια, που βρίσκονται στην Ελλάδα, επιθυμούν να γυρίσουν κάποια στιγμή πίσω στην πατρίδα τους, στην Ουκρανία.